φορά που έχουμε Eurogroup. Λίγες ώρες μείνανε, να κάνουμε λίγο υπομονή και να δούμε τι μέλη γενέστε. Οι προσδοκίες ποιες είναι? Οι προσδοκίες που βασίζονται σε χειροπιαστά έτσι, αποτελέσματα από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εξευρεθεί επιτέλους μια καθαρή λύση. Και μία λύση η οποία θα επιτρέψει σε μία κοινωνία η οποία έχει ταλαιπωρηθεί και υποστεί τα πάνδυνα 7 χρόνια να σταθεί στα πόδια της και να αναπνεύσει. Και αυτή η λύση περνάει μέσα από αυτά τα οποία είχαν συμφωνηθεί ήδη από την πρώτη αξιολόγηση, να συγκεκριμενοποιηθούν μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, να υπάρξει κάτι για το χρέος. Διότι χωρίς αυτό, δυστυχώς η χώρα θα αργοσέρνεται. Ναι. Φαντάζομαι έχετε ακούσει όλο αυτό το διάστημα και κυρίως από την ολοκλήρωση του τελευταίου Eurogroup μέχρι και εχθές κυριολεκτικά, όλα τα μηνύματα τα οποία έρχονται κυρίως από το Βερολίνο, όμως σε συνδυασμό με την ελαστικότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αν θέλετε, δίνουν ένα προβάδισμα στη στάση του Βερολίνου, ότι εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα συζητήσουμε για χρέος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι εντάξει, μπορώ να περιμένω προς το παρόν και να συμμετέχω τεχνικά, να μην βάλω χρήματα και βλέπουμε λίγο αργότερα, αλλά να το δούμε το χρέος. Οπότε πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε κάτι για το χρέος σήμερα? Για να πάμε λίγο το χρόνο πίσω, κυρία Μπουσδούκου, αρχικά είχαμε τη διένεξη μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας ουσιαστικά, η οποία έλεγε το εξής. Το Δέλτα Νιτάφ έλεγε ότι εγώ πρέπει να συμμετάσχω στο πρόγραμμα μόνο αν υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό βιωσιμότητας του χρέους, ήτι να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για ένα χρέος το οποίο δεν είναι βιώσιμο ουσιαστικά. Και βεβαίως χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε να υπάρξει ένας διάδρομος ανάπτυξης. Η Γερμανία δεν το ήθελε αυτό. Από την άλλη βάζει βέτο για τη συμμετοχή μαζί με την Ολλανδία του Δέλτα Νιτάφ. Άρα διαπιστωνόταν ένα διέξοδο επί σειρά μηνών αυτό. Και στο τέλος, από τη διένεξη προχωρήσαμε σε ένα είδος συνέργειας ή συμπαιγνίας. Είναι βαρύς ο χαρακτηρισμός, όπου βεβαίως δέχεται να συμμετάσχει το Δέλτα Νιτάφ, αλλά οι αποφάσεις για το χρέος μετατίθενται ουσιαστικά το φθινόπωρο. Άρα εδώ, συγγνώμη, μετά τις γερμανικές εκλογές που είπατε. Άρα εδώ μας λέτε, για να το πω πάρα πολύ απλά, ότι κάτι παίχτηκε. Δεν ξέρω αν παίχτηκε μεταξύ κάτι των δύο, οι οποίοι βρίσκονταν σε μια πολύ έντονη κόντρα και ξαφνικά. Δεν ξέρω αν παίχτηκε κάτι συγκεκριμένο ή το Δέλτα Νιτάφ επιτελεί το ρόλο του Ποντίου Πιλάτου. Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι στην πρώτη αξιολόγηση, όταν πήραμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τα οποία κάπως ανακούφισαν, είχε συμφωνηθεί ότι η δεύτερη αξιολόγηση θα συνοδεύεται από συγκεκριμενοποίηση μεσοπρόθεσμων μέτρων με ορίζοντα και χρονικό πεδίο εφαρμογής τους το τέλος του προγράμματος. Εμείς, επομένως, η ελληνική πλευρά, όσο προετοιμαζόμασταν, συγγνώμη, αλλά προκύπτουν απορίες, όσο προετοιμαζόμασταν όλους αυτούς τους μήνες, όσο προετοιμαζόταν η κυβέρνηση για να πάει να κλείσει αυτή την αξιολόγηση, την οποία μάλιστα έχετε πει ότι έχετε καθυστερήσει τόσο πολύ, ακριβώς επειδή θέλατε να πετύχετε συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα πράγματα και κατά τη δική σας άποψη τα έχετε πετύχει, δεν ήσασταν καθόλου καχύποπτοι ότι μπορεί ο κάθε παίκτης τώρα να λέει αυτό, στη συνέχεια με βάση τα δικά του συμφέροντα να αλλάξει? Θέλω να πω, ήμασταν τόσο καλόπιστοι ως προς το Ταμείο? Μήπως αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει εμείς σε μία παγίδα? Κοιτάξτε, ούτε καλόπιστοι ούτε καχύποπτοι. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει αυτό το οποίο επικαλείται συνεχώς ο κύριος Σόιμπλε και το οποίο θα έπρεπε να εφαρμόσει πρωτίστως στον εαυτό του. Ποιο είναι αυτό? Έχει ένα προσφυλές λατινικό ρητό, pacta sunt servanda. Δηλαδή, οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρούνται. Και τελικά νομίζω ότι θα πρέπει να λίγο ο ίδιος να το εφαρμόσει όσον αφορά την πολιτική του και το τι κάνει, το ότι προσπαθεί διαρκώς να ναρκοθετεί και να υπονομεύει το πεδίο της διαπραγμάτευσης. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις για να μην σας διακόψω και να επιστρέψουμε με όλο το χρόνο δικό μας να μου πείτε και προσωπικά αν θέλετε και θεσμικά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας. Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Σόιμπλε μας έχει, δεν είναι η πρώτη φορά που μας ευνηδιάζει με τέτοιες εμπριστικές δηλώσεις. Μας έχει συνηθίσει από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης. Ναι, αλλά γιατί τώρα, γιατί επιλέγει να το κάνει αυτό δύο μέρες πριν? Διότι πάει για τακτική του μέχρι στιγμής, αυτό δεικνύει η στάση του μέχρι τώρα, είναι να ναρκοθετεί οποιαδήποτε απόπειρα εξέβρεσης μιας δίκαιης και βιώσιμης συμφωνίας. Διότι επίκυνται οι γερμανικές εκλογές και φαίνεται ότι έχει επιλέξει την Ελλάδα να είναι η παράπλευρη απώλεια του προεκλογικού αγώνα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και διότι έχει και κάποιες δικές του ιδεολογικές αιμονές ενδεχομένως. Ξέρετε, εγώ θα θυμίσω κάτι. Όταν είχε αναλάβει πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, το Γενάρη του 2015,
2-3 μέρες μετά είχε βγει ο πολύς κύριος Σόιμπλε και είχε πει ότι οι αποφάσεις, οι οικονομικές αποφάσεις, θα πρέπει να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων εκλογών. Η συνεπαγωγή που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι η εξής, ή μάλλον η ερώτηση. Δηλαδή να τις καταργήσουμε τις εκλογές τότε. Ή μήπως οι εκλογές είναι το προνόμιο και το δικαίωμα των δανειστών, αλλά όχι των οφειλετών. Μα είπε πρόσφατα επίσης ότι δεν είναι πράγματα αυτά να μετατίθενται οι αποφάσεις σε συνόδους κορυφής και να παίρνουν πολιτική διάσταση. Μα δεν κατάλαβα. Δηλαδή, η οικονομική πολιτική αυτή τη στιγμή της Ευρωζώνης τι είναι? Είναι το πεπρωμένο ή μαρμένο που επικρέμαται πάνω τα κεφάλια μας, χωρίς κάποια δυνατότητα πολιτικής παρέμβασης, δεν είναι προϊόν πολιτικής βούλησης? Πρακτικά, την όμως, ίδια στιγμή, συγγνώμη σας διακόπτω, που λέει ο Πιτέλα. Έχει μια δήλωση εδώ ο Πιτέλα. Ή θα μεταρρυθμίσουμε, λέει, την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα αποσυντεθεί η Ευρώπη. Και ο Μοσχοβησή λέει ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι δανειστές να παίζουν με τη φωτιά. Ναι. Και όλη η Ευρώπη ώρα, σήμερα όμως, είναι... Πρακτικά, ναι, κυρία Βάκη, η ιστορία, αν μη τι άλλο, η πρόσφατη, σύντομη, αλλά πολύ συμπυκνωμένη, των μνημονιακών χρόνων, δεν έχει αποδείξει ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Eurogroup? Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα θα πρέπει να προβληματίσει πολύ σοβαρά για το έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης της Ευρωζώνης όσο έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν αποφάσεις... Θα σας πω τι εννοώ. Δεν είναι δυνατόν αποφάσεις που αφορούν όλους τους λαούς να λαμβάνονται από ένα Eurogroup, από τους υπουργούς οικονομικών. Αυτές και να μην γίνονται σεβαστές και εντολές που έχουν λάβει δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Μα προφανώς οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δεν πηγαίνουν, δεν προσέρχονται, ναι, δεν κατόπιν συνεννόησης από τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό, εν πάση περιπτώσει, του κράτους. Άρα προκύπτει το ερώτημα, τι θα αλλάξει στη σύλλογο κορυφής? Κοιτάξτε, θα πρέπει να εμπλέκεται πιο σοβαρά άλλοι θεσμοί, το Ευρωκοινοβούλιο, και επίσης θα πρέπει να γίνονται σεβαστές ή να συζητούνται και αποφάσεις δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων. Αυτό έχει συνομολογηθεί από όλους, αυτό το έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δημοκρατικής νομιμοποίησης. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, η λύση στο ελληνικό πρόβλημα. Σήμερα, για παράδειγμα, όλη η Ευρώπη τάσεται υπέρ της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν είδατε το πρωτοσέλιδο της Λιμπερασιόν. Ναι, μας αφιερώνει 5 σελίδες. Όλη η Ευρώπη. Η λύση λοιπόν σε αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει και με μία διέξοδο σε όλη την Ευρώπη και με την προοπτική και το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες ανάμεσα στο Βερολίνο και εμάς, σας ανησυχεί για το κλίμα σήμερα? Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Βεβαίως και μας ανησυχεί, όλους νομίζω μας ανησυχεί. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε δεν είναι να μας γίνει κάποιο χατήρι, είναι να εφαρμοστεί μία συμφωνία και επιτέλους να πάρθει μια απόφαση για το χρέος, που για μένα, το έχω ξαναπεί, είναι η μητέρα των μαχών. Mm-hmm. Κάποια απόφαση, κάποια διατύπωση, δεν ξέρω, ούτως ώστε αυτή η χώρα επιτέλους να μπορέσει να έχει μια προοπτική, ένα μέλλον και να αναπνεύσει ένας λαός που έχει ταλαιπωρηθεί. Άρα, εδώ πέρα, τόσα χρόνια, να σας πω, αυτό το χρέος, ναι, εάν αφαιθεί ως έχει, και θα γίνουμε ίσα τους επέτες, θα συνεχίσουμε να ζούμε σαν επέτες που ζουν με δανεικά, ίσα τον ναρκωμανή που εργοπεθαίνει εκλιπαρώντας για τη δόση του. Άρα είναι εδώ πέρα αναπαραγωγής της λιτότητας. Πιο συγκεκριμένο, κυρία Βάκη, διότι εδώ πέρα έχουμε από τη μία την πρόταση Σόιμπλε, από την άλλη έχουμε την πρόταση της Γαλλίας, η οποία συζητήθηκε εδώ στην Αθήνα. Καταρχάς, πώς σας φαίνεται η γαλλική πρόταση με αυτή τη ρήτρα ανάπτυξης, ναι, ουσιαστικά, έμεσα ότι... το χρέος? Νομίζω ότι είναι μια τίμια και λογική πρόταση. Δεν είμαι οικονομολόγος να την εκτιμήσω, δεν την έχω δει έτσι με τεχνικές λεπτομέρειες αποτυπωμένη σε νούμερα κλπ. Η φιλοσοφία της μου δείχνει ότι είναι μια λογική και τίμια πρόταση. Δηλαδή να συνδέεται όντως η αποπληρωμή του χρέους με μια ρήτρα ανάπτυξης. Έχει πιθανότητες να περάσει σήμερα? Δεν το ξέρω. Θα ήταν αυτό το καλύτερο σενάριο? Μου δίνει ελπίδα η επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Λεμέρ, η στάση του κυρίου Μακρόν, οι οποίοι πιέζουν προς την κατεύθυνση εξέβρεσης μιας λύσης. Θέλω να πιστεύω ότι θα εισακουστεί. Εάν από την άλλη, ως βάση, προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τώρα πιθανούς συνδυασμούς, αλλά τα δεδομένα είναι και λίγο, ναι, μεταξύ τους αντίθετα. Εάν η βάση είναι η πρόταση Σόιμπλε, αυτό το λέω βασιζόμενοι κυρίως στα μηνύματα που έρχονται απ' έξω, αλλά υπάρξει έστω μία αναφορά, χωρίς κάτι πιο συγκεκριμένο από τη γαλλική πρόταση, θα το δεχτεί η Αθήνα? Κρίνοντας από το τι έγινε στο προηγούμενο Eurogroup, φαντάζομαι πως όχι. Διότι αν θυμάστε, τότε που διέρευσε και αυτό το κείμενο του Eurogroup στο, σε κάποια ιστοσελίδα,
Ο Υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, είχε αρνηθεί την πρόταση. Δεν την αποδέχθηκε. Δεν βρίσκω λοιπόν το λόγο γιατί θα πρέπει να το κάνει σήμερα. Αν υπάρχει όμως αυτό που σας ρώτησα, μία έστω αναφορά, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο από τη γαλλική πρόταση. Ωραία. Εξαρτάται το κατά πόσον αυτή η αναφορά θα συμβάλλει στο να επιτρέψει στη χώρα να βγει στις επωνομαζόμενες αγορές ή να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Θα έχει δηλαδή ένα απτό αποτέλεσμα. Αν είναι να γίνει μια αναφορά για να πούμε ότι πήραμε μια αναφορά, φαντάζομαι ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αν αυτή η αναφορά παραπέμπει επίσης στο 18. Κοιτάξτε τώρα, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, αυτό που είχε συμφωνηθεί στην πρώτη αξιολόγηση, η συμφωνία ήταν ότι στη δεύτερη αξιολόγηση θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν. Ο χρονικός ορίζοντας εφαρμογής τους, έναρξης εφαρμογής τους, είναι η λήξη του προγράμματος. Αυτό έχει αποφασιστεί από την πρώτη αξιολόγηση. Επομένως, εμείς αυτό θέλουμε να επιτύχουμε. Δεν είναι ότι θα εφαρμοστούν από αύριο, για παράδειγμα. Mm. Πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν, διότι αυτό θα είναι, αν θέλετε, και ένα διαβατήριο. Ένα εισιτήριο εισόδου στη ποσοτική χαλάρωση, ένα θετικό σήμα στις επωνομαζόμενες αγορές που θα επιτρέψουν σιγά σιγά στη χώρα να ανακτήσει την οικονομική της ανεξαρτησία. Yeah. Δηλαδή να απεγκλωβιστεί από αυτή τη μέγενη των δανεικών και των δανειστών. Yeah. Ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, κυρία Βάκη, και όσο μπορείτε να απαντήσετε λεπτομερώς, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε ποιο είναι το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα για το πώς έχουν φτάσει μέχρι εδώ, μέχρι σήμερα τα πράγματα. Από τους χειρισμούς της κυβέρνησης εννοώ. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας πω ότι είμαστε ευτυχείς με την όλη κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι δεν είναι πια δική μας υπαιτιότητα. Ότι δίνουμε μία μάχη. Σε κάθε μάχη, κυρία Μπουσδούκου, υπάρχουν και μικρές νίκες, υπάρχουν και ήττες. Και το ότι χάνετε μια μάχη δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πόλεμος. Διότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η κατάσταση. Έχεις να παλέψεις με συσχετισμούς δυνάμεως, οι οποίοι σε υπερβαίνουν τελικά. Και οι οποίοι αποδεικνύονται πολύ ισχυροί. Και που ενίοτε φαίνεται ότι δεν σέβονται τα δίκαια και το δικαίωμα ενός λαού να σταθεί στα πόδια του και να επιβιώσει. Επομένως, εντάξει, είναι λογικό ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει μια αγωνία, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι οι βουλευτές ότι έχεις ένα πόλεμο, έχεις μια πάρα πολύ δύσκολη φάση και ότι δεν εξαρτάται από σένα. Τι απαντάτε στη κριτική κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κριτική σας ασκούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν συντάσσονται ούτε κατ' ελάχιστον, ειδικά όσο περνά ο καιρός, με τον τρόπο που έχετε επιλέξει να διαπραγματευτείτε. Σήμερα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βγήκε και χαρακτήρισε ένα κακόγουστο πολιτικό θέατρο τον τρόπο που διαπραγματεύεστε, λέγοντας μάλιστα ότι μέσα στον τελευταίο μήνα έχετε αλλάξει 7 θέσεις. Λοιπόν, η απάντησή μου θα ήταν η εξής. Σε πρώτη φάση θα τους απαντούσα με το εξώφυλλο της Λιμπερασιόν. Δηλαδή θα έλεγα στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι όλη η Ευρώπη σήμερα τάσεται υπέρ της Ελλάδας. Εσείς δεν με ενδιαφέρει να υποστηρίξουν την κυβέρνηση, να υποστηρίξουν τη χώρα τους, το λαό τους, που αγωνίζεται να βγει από αυτή την κατάσταση επιτροπίας. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Άκουσα και εγώ με προσοχή τις δηλώσεις του εκπροσώπου τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που μας κατηγορεί ότι δεν έχουμε πλάνο, δεν έχουμε σχέδιο, δεν έχουμε στρατηγική κτλ. Η απάντησή μου θα ήταν η εξής, μολονότι πλέον να σας πω, απεχθάνομαι την παρελθοντολογία και θεωρώ ότι έχει κουράσει και τον Έλληνα πολίτη. Ναι. Έτσι. Η δική σας στρατηγική στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ποια ήτανε? Και αν υποθέσουμε ότι ήταν μια καλή στρατηγική και είχατε σχέδιο, εγώ επειδή θα κρίνω εκ του αποτελέσματος, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κυρία Μπουσδούκου? Να χάσει η χώρα το 1/4 του εθνικού της πλούτου, το 25%, να εκτοξευθεί η ανεργία στο 28% ή το έλλειμμα, το ποσοστό χρέους ΑΕΠ από το 120% να πάει στο 180%. Όλα αυτά έχουν βελτιωθεί τώρα. Κοιτάξτε, δεν έχουν βελτιωθεί θεαματικά. Κάποιες μικρές βελτιώσεις υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στο θέμα της ανεργίας. Ότι κατάφερε αυτή την κυβέρνηση να τη ρίξει 4 μονάδες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις, το αποτέλεσμα που φέρανε και τα προηγούμενα μνημόνια είναι να έχουμε μια οικονομία χώρας που είναι οικονομία σε καιρό πολέμου και όχι σε καιρό ειρήνης. Μία απόλυτη καταστροφή. Επομένως, κοιτάξτε, το να μας εγκαλούν για έλλειψη σχεδίου, στρατηγικής κλπ. Όταν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και παραλάβαμε αυτή τη χώρα
με αυτούς τους ζωφερούς δείκτες, νομίζω ότι δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Και επίσης άκουσα ότι δεν ήταν σωστό. Κάποιος τέλεχος, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας το είπε, που σηκώσαμε τη σημαία του χρέους. Ότι δεν ήταν σωστό. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, αναρωτιέμαι. Ξέρετε, το χρέος είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν λυθεί αυτό, θα καταντήσουμε εσάι να είμαστε μια μεταμοντέρνα ποικία χρέους. Και το χρέος ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και μοχλός αναπαραγωγής της λιτότητας, αλλά και δούριος ύπος, άλωσης δικαιωμάτων, απορρίθμισης της εργασίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και επίσης αυτό το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα του χρέους το έχει σηκώσει από το 2011. Μάλιστα. Γίνεται συζήτηση κατά πόσο είναι το θέμα το οποίο θα λύσει άμεσα προβλήματα κυρίως, αλλά τώρα ούτως ή άλλως κοιτάμε προς την ανάπτυξη. Αυτό μας έχει πει η κυβέρνηση. Οπότε πάμε με αυτό το σκοπό. Κλείνοντας, κυρία Βάκη, δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο ή, εν πάση περιπτώσει, πώς ακούσατε αυτή την απόφαση της ΠΟΑΣΥ να καλέσει σε ανοιχτή εκδήλωση στα Εξάρχεια. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω την απόφαση ενός συνδικαλιστικού οργάνου. Οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων είναι σεβαστές. Ο κύριος Τόσκας πάντως δεν μου επιτρέπεται να την κρίνω. Δεν ξέρω κατά πόσον. Θέλω να πιστεύω ότι αν αποφασίσουν να διεξαχθεί εκεί η συνάντησή τους, δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Δεδομένου ότι οι σχέσεις αστυνομίας και της συγκεκριμένης πλατείας δεν είναι και πολύ αγαστές. Άρα μήπως, δεν έχω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Μήπως εκτιμάτε και εσείς, δεν ξέρω όπως κατά αρμόδιος πόσο θα ήταν υπουργός, ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Ενδεχομένως ναι, αλλά επαναλαμβάνω, είναι απόφαση συνδικαλιστικού οργάνου και δεν μας πέφτει λόγος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.